ήρθατε στο Feeders.gr και στο 10ο επεισόδιο του Feeders TV, την ενότητα τη λεγόμενη και ως Feeder Story. Σε αυτό το επεισόδιο θα πάμε στο δεύτερο μέρος από τη σύγκριση ξηράς τροφής και μπαρ. Το είχαμε χωρίσει σε 6 παράμετρους, είχαμε πει την πρώτη και τη δεύτερη παράμετρο, το πώς δημιουργήθηκε και ξηρά και το μπαρφ, η ιστορία τους, η δημιουργία τους. Στο δεύτερο μέρος του συγκριτικού αυτού βίντεο θα αναφέρουμε σαν τρίτη παράμετρο την επεξεργασία που γίνεται αντίστοιχα στις δύο αυτές κατηγορίες τροφής. Και τέταρτη παράμετρος είναι η αποδοχή από το σκύλο. Αποδοχή όμως με δύο υποκατηγορίες. Ένα είναι πόσο το προτιμάει, πόσο γευστικό του είναι. Δύο είναι το πώς το αποβάλλει, πώς το αποδέχεται ο οργανισμός του και τι αποβάλλει. Το κομμάτι της επεξεργασίας. Αναφέραμε περίπου η ξηρά τροφή, ποια είναι τα υλικά της. Ένας πολτός, το γεμίζουμε με συντηρητικά, το γεμίζουμε πρόσθετα γεύσης, πρόσθετα χρώματος, μυρωδιάς, με συντηρητικά, με πολλά έψιλον. Έψιλον τουλάχιστον για τον ανθρώπινο οργανισμό, άρα και για οποιονδήποτε οργανισμό, έχουν κατηγορηθεί ως καρκινογενή. Ουσιαστικά από μια φυσική απλή τροφή που χρειάζεται ο σκύλος, το πηγαίνουμε σε ένα βιομηχανικό προϊόν, το οποίο ενισχύεται χημικώς με διάφορους τρόπους. Αντίθετα, το BARF, η επεξεργασία η οποία γίνεται είναι πολύ απλή, το κρατάμε τελείως natural το προϊόν, την τροφή μας. Το μόνο ουσιαστικά που γίνεται είναι να αναμειχθούν τα φρέσκα υλικά από όλα αυτά εδώ πέρα που έχει το BARF και να περαστεί από μηχανίκημα έτσι ώστε το κοκαλάκι που περιέχει και χρειάζεται για την διατροφή του σκύλου να μην μπορεί να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Καθόλου χημικά, πολύ φυσική διατροφή και εκεί είναι που για να συντηρηθεί ουσιαστικά την βάζουμε στην κατάψυξη. Όπως είναι και τα ανθρώπινα καρυψυχημένα τρόφιμα, έτσι και του σκύλου πηγαίνει μόνο στην κατάψυξη. Οπότε μιλάμε σίγουρα για κάτι τελείως διαφορετικό, κάτι τελείως πολύ φυσικό. Τέταρτη παράμετρο είναι η αποδοχή από το σκύλο. Εξ αρχής, άμα θα την προτιμήσει ο σκύλος, το πρώτο ερώτημα. Φυσικά και θα το προτιμήσει. Έχουμε κάνει και δύο βιντεάκια, ένα με τη Λίλα, ένα με το Ράγναρ και θέλουμε να τραβήξουμε κι άλλα, όπου βάζαμε στο ένα πιάτο μπαρφ, στο άλλο πιάτο ξηρά τροφή. Και τι διαλέγει ο σκύλος. Προφανώς και ο σκύλος διαλέγει πάντα το μπαρφ. Και η τροφή που βάζουμε της ξηράς δεν είναι κάποια φτηνή, είναι γνωστή ακριβή. Το μπαρφ είναι μια τροφή που τον αγνωρίζει ο σκύλος. Έχει, μυρίζει έντονα, έχει την δυνατή γεύση, έχει την αίσθηση κάποιας τροφής. Δεν είναι αυτά που λέω εγώ μαγικά μπισκότα. Ο σκύλος το προτιμάει, το καταλαβαίνει αυτό νηστικτιοδός, γιατί αυτό έχει μάθει να τρώει χρόνια και χρόνια, γενιές και γενιές και δεν είναι αυτά τα μαγικά μπισκοτάκια τα οποία κρατάνε αναλύωτα για 2 χρόνια. Και όσον αφορά το αποδοχή από το σκύλο, το πώς το αποβάλλει, για να καταλάβουμε το πόσο καλή είναι μια τροφή, ένας τρόπος είναι να καταλάβουμε τι είναι αυτό που βγάζει. Όσο λιγότερα κόπρανα βγάζει ο σκύλος, τόσο πιο πολύ υψηλή αφομοίωση έχει η τροφή. Μεγάλα κόπρανα σημαίνει ότι η τροφή έχει και σκουπίδια. Έχει πράγματα τα οποία ο σκύλος δεν τα μεταβολίζει, δεν τα αφομοιώνει και τα αποβάλλει. Κουράζει τον οργανισμό του όλο αυτό πέρα που είναι μέσα. Όταν αποβάλλει τόσο πολύ άχρηστο, όπως με πολλές χρυσές τροφές, σημαίνει ότι έχουμε πολύ σκουπίδι. Υπάρχουν τροφές, καλύτερες τροφές, γιατί δεν είναι όλες οι τροφές ίδιες, οι οποίες αποβάλλουν πολύ λιγότερα. Σίγουρα είναι προτιμότερο πάντα μια διαξιά τροφή. Ακόμα καλύτερο είναι το μπαρφ, το οποίο το μόνο που αποβάλλει ο σκύλος είναι τα κόκαλα. Όλα αυτά άλλα ο σκύλος αφομοιώνει, του χρειάζονται, τα συγκρατεί. Δούμε λίγο και τον Ράγναρ, τι διαλέγει, κροκέτα ή μπαρφ. Και το κάνουμε και δεύτερη φορά γιατί η μητέρα του αφισβητούσε. Οπότε το κάνουμε 2 φορές. Θα δούμε και κάποια επίδειξη από τον Ράγναρ και τον Αντρέα. Enjoy! Έχουμε τον χαοτικό τον Ράγναρ και τον πατέρα του, τον χειριστή Αντρέα. Και θα κάνουμε το ίδιο πείραμα να δούμε. Βασικά, θα είσαι μπαρ. Πόσο καιρό? Από μόνο, από τότε πηγαίνει. Θα έχουμε ένα πιάτο με μπαρ, ένα πιάτο με κροκέτα. Ωραία. Τι θα διαλέξει ο Ράγναρ, εσύ τι λες? Το καλύτερο, το πιο ποιοτικό θα διαλέξει. Να δούμε. Οπότε τώρα κάνουμε το πρώτο, το ίδιο πείραμα. Γεμίζουμε πρώτα ένα μπολάκι κροκέτα. Και θα βάλουμε τώρα και το μπαρ. Θα βάλει κροκέτα, έχουμε βάλει μπαρ. Για να δείξουμε ότι τρώει και την κροκέτα, έτσι. Δεν είναι ότι επειδή μεγάλος μπαρφ τρώει μόνο μπαρφ. Τώρα, ας πούμε, αυτό εδώ πέρα το φάει. Κάτσε. Χωρίς χέρι θα μείνουμε, όχι μόνο το φάει. Τα εξαφανίζει. Μπράβο. Σαν καλό παιδί με τα σάλια του, έτσι. Κλασικό ροτβάιλερ, πολύ ωραίο. Δίπλα-δίπλα τα κυπελάκια. Έχει φάει ήδη κροκέτα.
αλλά θα δούμε όταν είναι να διαλέξει. Η επιλογή έγινε. Εδώ, Ράγναρ, για άλλη μια φορά. Εντάξει, είναι λίγο μικρό το χέρι για το Ράγναρ, είναι ο σιμούρι του. Πάμε! Πάμε! Ράγναρ, δούμε! Οπότε ουσιαστικά από μια τροφή φυσική για να συστηθεί ο δός και το τρώει όχι απόβλητα. Ωραία, yeah. Να δούμε. Γιατί φαίνεται έτσι και ποιότητα. Καμώ την κοιτάλα σου.